Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Η σημερινή ερώτηση έρχεται από το Facebook, από το φίλο το Γιάννη, ο οποίος ρωτάει: Γιάννη, θέλω να ξαναρχίσω να ασχολούμαι με την κιθάρα, αλλά αυτή τη φορά πιο σοβαρά, με δάσκαλο. Πόσο καιρό θα μου πάρει να γίνω καλός και να βελτιωθώ αρκετά? Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ συνηθισμένη. Δυστυχώς όμως δεν θα μπορέσω να σε βοηθήσω πάρα πολύ. Όταν ένας καθηγητής δει το επίπεδό σου, μπορεί να καταλάβει πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή εσύ έχεις φτάσει εκεί παίζοντας 10 χρόνια κιθάρα, ας πούμε, με τον τρόπο που έπαιζες, με τους ρυθμούς που ήθελες εσύ και με τη σειρά που έτυχε να βρίσκεις τα διάφορα διδακτικά υλικά μπροστά σου. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος ένας καθηγητής που σε βλέπει για πρώτη φορά να σου πει με τι ρυθμό θα βελτιώνεις. Όποιος σου πει ότι θα βελτιώνεις με κάποιο συγκεκριμένο ρυθμό, σου λέει ψέματα. Για να μπορέσει να σου το πει αυτό το πράγμα, πρέπει να σε δει κάμποσες φορές και να δει τη δυνατότητα που έχεις να απορροφάς καινούργια ύλη. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό το πώς έχεις φτάσει σε 10 χρόνια να παίζεις με το με τι ρυθμό θα απορροφάς κάτι καινούργιο που θα σου δώσει. Δηλαδή, σου δίνει την ύλη της εβδομάδος να δει την επόμενη εβδομάδα πόσο έχεις προχωρήσει. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Κάνεις το εξής. Πας στον καθηγητή, παίζεις τα παραδείγματα τα οποία είσαι έτοιμος να παίξεις για να δει πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, και του δίνεις τουλάχιστον ένα μήνα, 4 μαθήματα συνήθως, για να καταλάβει και εκείνος με τι ρυθμό μπορείς να απορροφήσεις καινούργια υλικά. Και τα υλικά αυτά μπορεί να είναι διαφορετικές κατηγορίες. Κάποιοι απορροφούν πολύ πιο γρήγορα υλικά τεχνικής, από ό,τι θεωρητικά υλικά, από ό,τι γνώση ταστιέρας, από ό,τι θέματα σχετικά με τον αυτοσχεδιασμό και τη σύνθεση. Στο τέλος του μήνα λοιπόν αυτού, τότε τον ρωτάς πώς με βλέπεις να προχωράω και πόσο γρήγορα θα μπορέσω να βελτιωθώ και να φτάσω στους στόχους. Έτσι απλό είναι λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώς δεν γίνεται με το που θα σε δει κάποιος να σου πει πόσο γρήγορα θα βελτιωθείς. Αυτά από μένα για το σημερινό επεισόδιο. Τα λέμε την επόμενη φορά στο Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!